Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη, όπως πάντα άλλωστε, συνάντηση και συζήτηση με την αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ που επισκέφτεται τη χώρα μας, με επικεφαλή τον σύντροφο Άντρο Κυπριανού. Ε, ανταλλάξαμε απόψεις γύρω από ζητήματα που αποσχολούν τις δύο χώρες, τον ελληνικό και τον κυπριακό λαό. Ιδιαίτερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια έξαρση της πανδημίας, σε ένα μεγάλο κύμα σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο και στις χώρες μας. Ενημερώσαμε για την κατάσταση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός, ιδιαίτερα με τα προβλήματα που υπάρχουν στο δημόσιο ε, σύστημα υγείας και τους κινδύνους για την υγεία του, για την ίδια τη ε, ζωή των εργαζομένων. Και ε, επίσης για την πορεία της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης που πλήττει τη χώρα και που βέβαια φέρνει νέα αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα εκ μέρους της ε, σημερινής κυβέρνησης συνέχεια των μνημονιακών μέτρων και των αντιλαϊκών μέτρων των προηγούμενων κυβερνήσεων που επιβαρύνουν παραπέρα το λαϊκό εισόδημα δημιουργούν προβλήματα όχι γενικά στην οικονομία αλλά πρώτα απ' όλα στους μισθωτούς, ε, τους εργαζόμενους τα λαϊκά στρώματα της πόλης, τους μικροεπιχειρηματίες, τους μικρομεσαίους αγρότες, τη νεολαία και τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών με αποτέλεσμα ε, να επιδεινώνεται η κατάσταση και λόγω φυσικά του κορονοϊού και των προβλημάτων του εγκλισμού ε, που υπάρχουν αυτό το, το διάστημα. Και ενημερώσαμε για την πάλι που κάνει το κόμμα μας μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και μέσα στη Βουλή ε, και μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Ε, ταυτόχρονα εκφράσαμε τις ανησυχίες μας ο κόμμα για τις εξελίξεις ευρύτερα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, την έντονη προκλητική επιθετικότητα που εντείνεται και καλλιεργείται και από την ένταση την ίδια και τους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και τις συγκρούσεις ισχυρών οικονομικών συμφερόντων στην περιοχή και αφορούν βέβαια αυτά και την κατάσταση στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο συνολικά και το Κυπριακό. Και βεβαίω επισημάναμε τους κινδύνου για τα κυριαρχικά δικαιώματα τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου από την εντυνόμενη τουρκική ε, επιθετικότητα αλλά και την πολιτική του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ουσιαστικά καλλιεργεί και υποδαβλίζει αυτή την επιθετικότητα χωρίς να παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο που να προστατεύει ε, τη χώρα μας ε, ευρύτερα, τους λαούς της ε, περιοχής. Ε, και βεβαίως μας δόθηκε η ευκαιρία για μια ακόμη φορά να εκφράσουμε ως Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ τη μεγάλη αλληλεγγύη μας στο λαό της Κύπρου, στο ΑΚΕΛ, στην πάλι που δίνουμε αυτή την περίοδο και πρέπει να συνεχίσουμε να τη δίνουμε για μια Κύπρο ανεξάρτητη, για ένα κράτος, όχι δύο κράτη, με μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια, μια διεθνή προσωπικότητα, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, χωρίς ξένες βάσεις, χωρίς εγγυητέ και προστάτες, χωρίς κατοχικές δυνάμεις ή άλλα ξένα στρατεύματα. Και βεβαίως χωρίς συνατοποίηση τη Κύπρου, όπως αυτό αφορά και την Ελλάδα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε με την παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή που υποδαβλίζει όλη αυτή την κατάσταση. Για μια ακόμη φορά καλωσορίζουμε στην Ελλάδα το Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ και την Αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ και θα συνεχίσουμε Μιλήσαμε επίση και για τι διμερεί μα σχέσει, τι σχέσει των κομμάτων μα, παραδοσιακέ άλλωστε, αδερφικέ, που θα συνεχίσουν και το επόμενο διάστημα ανταλλάσσοντα απόψει για όλα τα σύγχρονα προβλήματα που αποσχολούν τι δύο χώρε.